Γεια σας, BG Game. Είναι εδώ ο Βασίλης. Σήμερα σε άλλο ένα επεισόδιο το οποίο είναι κάπως διαφορετικό από τα άλλα. Θα μιλήσουμε για ένα τομέα ο οποίος ενδιαφέρει πολύ τους YouTubers και γενικά όλους όσους ασχολούνται με το YouTube και κάνουν βιντεάκια κτλ. Και διατηρούν ένα κανάλι το οποίο θα θέλουν να το αναπτύξουν όπως πρέπει και θα θέλουν να κάνουν μια επαγγελματική δουλειά. Ο λόγος είναι ότι θα βάλω μουσική και θα προχωρήσω. Το σημερινό λοιπόν αντικείμενο της συζήτησής μας είναι η δημιουργία λογότυπου και γενικά από εκεί όπως ξεκινάς και αναπτύσσεις το κανάλι σου αισθητικά πλέον. Θα μου επιτρέψετε να βάλω μουσική. Έχοντας κάποια χρόνια λοιπόν εμπειρία σε αυτό το θέμα, θα ήθελα να κάνω μια σειρά από βίντεο για να σας υποδείξω και να σας πω περίπου τα βήματα που ακολουθείτε για να φτιάξετε κάτι τέτοιο. Έχοντας λοιπόν ένα κανάλι το οποίο θέλετε να το αναπτύξετε εσείς και θέλετε να το κάνετε να φαίνεται ωραίο και όμορφο στον κόσμο, θα πρέπει να φτιάξετε τη δική σας ταυτότητα. Ταυτότητα, τι εννοώ, δηλαδή ένα λογότυπο που να εκφράζει εσάς ή οτιδήποτε, ναι, οτιδήποτε εκφράζει εσάς βασικά, να το μετατρέψετε σε εικόνα. Π.χ. όπως έχω το στο δικό μου τώρα, φαίνεται εδώ πάνω το λογότυπο αυτό. Το λογότυπο αυτό, εντάξει, εκφράζει εμένα ας πούμε και μου άρεσε και το κράτησα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει θα προχωρήσουμε λέγοντάς σας μερικά βήματα τα οποία θα πρέπει να ακολουθήσετε για να κάνετε αυτό το πράγμα. Καταρχάς, μην φοβηθείτε να πάρετε χαρτί και στυλό για μένα. Όλα γίνονται με χαρτί και στυλό. Χαρτί και βολίδι. Ό,τι βολεύει εσάς πιο πολύ. Σχεδιάστε, κάντε ένα προσχέδιο. Οπότε λέμε ότι η πρώτη φάση μιας είναι το προσχέδιο. Η πρώτη φάση λοιπόν είναι το προσχέδιο. Παίρνεις το χαρτάκι σου, ζωγραφίζεις κάτι που σου αρέσει. Και έχοντας λοιπόν το προσχέδιό σου, οτιδήποτε, μπορεί να είναι μια καρικατούρα, κάτι γρήγορο, παίρνεις και το σκανάρεις. Σκαναροντάς το, το περνάς σε ένα σχεδιαστικό πρόγραμμα. Λοιπόν, οι περισσότεροι τώρα προτιμούν το Photoshop. Το Photoshop, παιδιά, για μένα είναι για επεξεργασία φωτογραφίας. Δεν είναι για δημιουργία λογότυπου. Αν θέλεις να φτιάξεις κάτι επαγγελματικό, όχι επαγγελματικό, κάτι το οποίο θα μπορείς ανά πάσα στιγμή να το διαχειριστείς και να το αλλάξεις, είτε στο γραμμικό τομέα του, είτε στο χρωματικό. Εντάξει, στο χρωματικό μπορείς να αλλάξεις και στο Photoshop, αλλά πιο πολύ στο γραμμικό τομέα. Όταν θες δηλαδή να αλλάξεις το σχήμα ενός σχεδίου, όπως βλέπουμε εδώ, έχω ανοίξει το Corel και έχω φτιάξει το τετράγωνο. Πες πως αυτό είναι ένα λογότυπο, αλλά ξέρεις κάτι, λέω εγώ κάποια στιγμή δεν μου αρέσει, ρε παιδί μου, με έχει τσατίσει. Στο Corel είναι πανεύκολο να αρχίσεις και να το πειράζεις και να το επεξεργάζεις όπως θέλεις. Έτσι. Τέλος πάντων, ξεφύγαμε λίγο. Πες ότι αυτό εδώ πέρα είναι ένα σκανάρισμα. Σκανάρις. Η πρώτη φάση είναι αυτή. Σχεδόν η πρώτη φάση. Η πρώτη φάση για μένα, πριν το προσχέδιο. Ναι. Ναι, θα μπορούσε να είναι αυτή. Είναι η έρευνα. Κοιτάξτε, γιατί κακός ή καλός, δεν υπάρχει παρθενογέννηση. Η καλύτερη ιδέα είναι η κλεμμένη ιδέα, όπως λέγανε και όπως έλεγε ένα παλιό μου αφεντικό.
πας εδώ στο Google και πατάς λόγκος. Προσέχτε, είπαμε να πάρετε ιδέες. Μην πάτε και μου αντιγράψετε κανένα λογότυπο, ξέρω εγώ, της Apple, τίποτα. Θα έχετε πρόβλημα. Λοιπόν, εδώ είναι κάποια παραδείγματα τα οποία είναι από πολύ γνωστές εταιρείες. Τέλος πάντων, εσύ θες αναλόγως το δικό σου αντικείμενο να ψάξεις. Π.χ. όπως έχει εδώ gaming, μπορείς να βάλεις gaming logos και να σου βγάλει στον τομέα μας που μας ενδιαφέρει άμεσα όλα αυτά. Ψάχνεις κάτι που σε ενδιαφέρει και παίρνεις μια ιδέα. Οπότε το πρώτο μας βήμα είναι η έρευνα. Δεύτερον, είναι το σχέδιο το οποίο προσχέδιο, όπως σας είπα, σκανάρεις, το περνάς στον υπολογιστή. Άμα θες να το αποφύγεις αυτό, μπορείς να παίξεις κατευθείαν, αν θες, με γραμματοσειρές. Ας πούμε, θέλω το δικό μου κανάλι, λέγεται Βρασίδας, έτσι. Εμπλουτίστε τις γραμματοσειρές. Όσοι ασχολείστε με τη γραφιστική, ξέρετε ότι το να έχεις πάρα πολλές γραμματοσειρές είναι πολύτιμο πράγμα. Έτσι, πες ότι το κανάλι σου λέγεται Βρασίδας. Bon, τώρα βλέπεις εσένα, ας πούμε, τις εκφράζεις πιο πολύ, σας αρέσει κάποιο γράμμα από αυτά, θες να παίξεις με αυτό. Για μένα, ας πούμε, θα ήταν το V. Μπορείς να πειράξεις το V ή μπορείς να ψάξεις εδώ ένα λόγο που να έχει σχέση με το V. Μιλάμε για τελείως custom πράγματα. Να το βλέπετε. Αν θα απευθυνθείτε σε μένα, γιατί καλώς ή κακώς κάποιοι δεν θα μπορέσετε να το κάνετε. Αν θα απευθυνθείτε σε μένα, τα πράγματα θα είναι τελείως για σας κομμένα και ραμμένα. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρείτε κάτι που να ταιριάζει με αυτό που θα σας φτιάξω εγώ. Αν θέλετε δηλαδή να γίνει η δουλειά επαγγελματικά, συγγνώμη, ας πούμε, από ό,τι βλέπουμε εδώ για το V υπάρχουν διάφορες, ας πούμε, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, υπάρχουν διάφορα αποτελέσματα μόνο και μόνο για το γράμμα V. Βλέπεις, γράφευτό το, έτσι. Εντάξει, okay. Το κανάλι σου λοιπόν είναι Βρασίδας και θέλεις να βρεις ένα λογότυπο. Παίρνεις τη γενική σου εικόνα, τα οποία εδώ πέρα που τη βλέπω είναι πάρα πολλά. Αλλάζω και μουσική. Είναι πολλά και διάφορα. Οπότε, εσένα μπορεί να σ' αρέσει τώρα να φτιάξεις το V. Πας εδώ. Κατεβάστε το Corel αν θέλετε και βρέστε γραμματοσειρές που να σας αρέσουν. Στο ίντερνετ υπάρχουν πολλές free. Δεν χρειάζεται να τις πληρώσετε, γιατί δεν πληρώνονται, έτσι, λοιπόν. Και ξεκινήστε να παίζετε βασικά με τα γράμματα. Κάτι που σας αρέσει. Αυτά είναι όταν έχεις περάσει το στάδιο του προσχέδιου. Έχοντας εσύ, ας πούμε, βαρεθεί να φτιάξεις το προσχέδιο, ξεκινάς κατευθείαν να κάνεις την παραγωγή του λογότυπου στο σχεδιαστικό πρόγραμμα. Τώρα, σε άλλους μπορεί να βολεύει το InDesign. Εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ αυτό. Και ξεκινάς και παίζεις εδώ με τη γραμματοσειρά σου. Παιδιά, θα σας δώσω μια συμβουλή. Αν θέλετε να κάνετε κάτι να ξεχωρίσει, πρέπει να βρείτε τη δικιά σας ταυτότητα όσον αφορά και το σχεδιαστικό τομέα. Εμένα με ενδιαφέρει πολύ, γιατί έχοντας δουλέψει αυτά τα χρόνια που έχω δουλέψει σε αυτή τη δουλειά, το μάτι πάει
πάρα πολύ εκτός από τα βιντεάκια, τα σπάνε από πάνω. Εκτός από τα βίντεο λοιπόν σε ένα κανάλι, το μάτι πάει πάρα πολύ στο σχεδιαστικό. Ούτε ξεκινάτε εδώ και παίζετε. Τολμήστε να κάνετε δικά σας σχέδια, έστω και ας είναι καρικατούρα, είναι δικό σας παιδιά. Αν αρέσει σε εσάς, αν έχει κάποιο νόημα. Έτσι, εντάξει, αυτό είναι λίγο Photoshop. Μην το κάνετε Adobe Reader, τέλος πάντων. Αλλά από κάπου ξεκινάς, όλα από κάπου ξεκινάνε. Ξεκινάς, παίζεις με τα γράμματά σου. Έτσι, βλέπετε τώρα πόσες πιθανότητες έχεις σε μερικά δευτερόλεπτα. Μην διστάσετε να ζητήσετε βοήθεια. Για μένα, επειδή αν σας αρέσει θα την προχωρήσουμε την κατάσταση και σε άλλα βίντεο. Όποιος ζητήσει τη δικιά μου βοήθεια, θα χαρώ να το βοηθήσω. Γιατί θα φτιάξει κάτι δικό του, θα είναι μόνο για αυτόν, θα το χαρεί και θα πει ότι ρε παιδί μου, εντάξει, έχω κάτι ξεχωριστό στο κανάλι μου. Οπότε αυτό πάει το πρώτο σκέλος της συζήτησής μας. Θέλω να μου πείτε στα comments τη δικιά σας άποψη όσον αφορά αυτά που σας είπα. Αν σας άρεσε να κάνουμε τέτοια tutorials και να κάνουμε τέτοια camps, τέλος πάντων band camps, πώς τα λένε, να κάνουμε τέτοιες συζητήσεις, πιστεύω ότι θα αποκομίσετε διάφορες χρήσιμες πληροφορίες και θα έχετε βασικό μπούσουλα για να ξεκινήσετε να κάνετε. Μ' αρέσει το τραγούδι. Θα έχετε το βασικό μπούσουλα για να ξεκινήσετε να κάνετε τη δικιά σας δουλειά σε αυτό. Τώρα, όσοι απευθυνθούν για βοήθεια σε μένα, χαρώ να βοηθήσω όπως είπα, με λογότυπα κτλ. Και ελπίζω το αποτέλεσμα να σας δικαιώσει, να σας αρέσει. Θα ευχαριστήσω σε αυτή την φάση το φίλο μου τον Κώστα, το Check Tech Now. Εντάξει, έχει γίνει το κανάλι, έχουμε γίνει φίλοι πολύ και βοηθάμε όσο μπορούμε ο ένας τον άλλον. Αλλά εντάξει, κάνουμε συσσαγωγικά παρέα μέσα από τα κανάλια μας και με παρότρινε και αυτός να κάνω ένα βιντεάκι για αυτό το πράγμα που κάνω τώρα. Αν σας αρέσει, θα το συνεχίσω. Λοιπόν, το πρώτο βήμα, τέλος πάντων, ήταν η έρευνα και το δεύτερο ήταν το προσχέδιο. Θα σας αφήσω από εδώ, για να μην σας μπερδεύω, θα σας αφήσω σε αυτά τα δύο πρώτα βήματα. Έχετε στο νου σας, λοιπόν, την έρευνα σαν πρώτο βήμα. Εδώ είμαστε. Την έρευνα σαν πρώτο βήμα. Ψάξτε ώρες, ψάξτε μέρες, δεν ξέρω. Κάντε το προσχέδιο. Έτσι. Ψάξτε και εκεί πολύ περισσότερες μέρες. Φτιάξτε κάτι που σας αρέσει, σκανάρετε το και περάστε το εδώ. Στο επόμενο θα σας δείξω, όταν καταφέρω να κάνω δηλαδή, θα σας δείξω πώς θα περάσετε το σκαναρισμένο αρχείο σας και θα, όσοι χρησιμοποιείτε Corel, για μένα που θα πρέπει να το κατεβάσετε, που θα πρέπει να το ψάξετε, να το βρείτε και να το μάθετε λίγο, θα δείτε ότι είναι πάρα πολύ εύκολο όσον αφορά τα γραμμικά σχέδια και έχει από μόνο του και πάρα πολλά σχήματα. Θα σας δείξω οπότε πως αυτό το λογότυπο που θα φτιάξετε να το περάσετε σκαναρισμένο και να το πατήσετε συσσαγωγικά για να είναι έτοιμο να σχεδιαστεί, να είναι έτοιμο να ζωγραφιστεί, να χρωματιστεί εδώ πέρα. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε καλά,
Γράψτε μου στα comments αν σας άρεσε η σειρά. Θέλω να κάνουμε tutorial τέτοια και σας είπα, όπως είπα και με την παρότρηση του Κώστα, το Check Deck Now. Το θεώρησε και αυτός πολύ καλή ιδέα να υπάρχουν κάποια τέτοια tutorials. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, ένα comment και ένα subscribe. Τα λέμε στο επόμενο.